Θα πάμε να υποδεχτούμε τη Θέκλα Πετρίδου, η οποία βρίσκεται στο Skype μας. Θέκλα μου αγαπημένη, καλό απόγευμα. Χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι εγώ, εσείς? Καλά και εμείς. Είμαστε με παρέα, δεν είμαστε μόνοι. Δεν νιώθουμε μοναξιά. Γιατί αυτό είναι και το θέμα που θα μας πεις σήμερα, Θέκλα μου. Είστε όντως μια ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ομόρφησε η παρέα μας, γιατί ήρθες και εσύ στην παρέα. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν τη μοναξιά? Και αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει η μοναξιά. Νομίζω, Αλέξανδρε, μιλάς για τους ανθρώπους που τους αρέσει η μοναχικότητα. Α, είναι η μοναχικότητα είναι η καλή εικόνα της μοναξιάς. Mm-hmm. Όταν λέμε τη λέξη μοναξιά, αυτή έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθουμε ότι είναι κάτι δύσκολο, κάτι δυσβάστικο. Επειδή ο άνθρωπος είναι κοινωνικός, και είμαστε φτιαγμένοι για να συνεχόμαστε με άλλους ανθρώπους. Ναι. Έξω από τη φύση του ανθρώπου να ζήσουμε. Άρα, όταν λέμε μοναξιά και πώς να την αντιμετωπίσουμε, τι ακριβώς? Μιλούμε για τη συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος νιώθει ότι είναι μόνος στη ζωή του. Είτε μόνος ουσιαστικά, είτε μόνος με παρέα. Ναι. Γιατί μπορεί να είσαι στην οικογένεια, να ανήκει σχέση, να είσαι σε κάποιο χώρο, αλλά να μην έχει ουσιαστικέ συνδέσει με του ανθρώπου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχή του ανθρώπου είχε ανάγκη να είναι συνδεδεμένο με άλλου ανθρώπου με ένα θετικό τρόπο. Να ξέρω να σα ρωτήσω κάτι, ακούτε επιστοποιήσει? Όχι, αλλά σε ακούμε λίγο διακεκομμένα, θα το φτιάξουμε. Ακούω την επιστροφή. Ναι, μέσα θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν. Είναι αφύσικο για έναν άνθρωπο να είναι μόνος, mm-hmm. να μην έχει ανθρώπους, να μοιραστεί τις σκέψεις του, τα συναισθήματα του, την ώρα του, την καθημερινότητά του. Τι οδηγεί, Θέκλα, με έναν άνθρωπο στη μοναξιά? Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να οδηγήσουν στη μοναξιά, μεταξύ των οποίων οι συνθήκες της ζωής που είναι ανεξάρτητες με τη θέλησή μας, όπως για παράδειγμα ο θάνατος του συντρόφου μας, ή ένας χωρισμός, ή δύσκολες σχέσεις στην οικογένεια που κάποιος να μην νιώθει ιδιαίτερα καλά να συνδέεται με την οικογένειά του. Είναι και ένα από τα συμπτώματα της σύγχρονης ζωής η μοναξιά. Οι άνθρωποι πλέον ζούμε μια ζωή η οποία δεν είναι ιδιαίτερα κοινωτική ζωή όπως ήταν στα παλιότερα χρόνια. Ναι. Δηλαδή είμαστε στο σπίτι μας, στα διαμερίσματά μας, μπορεί να ζούμε σε μια πολυκατοικία που να μην γνωρίζουμε τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο με εμάς, μπορεί να εργαζόμαστε της αποστάσεως ή μπορεί σε ένα εργασιακό χώρο να είναι πολύ έντονο το στρες ή το περιβάλλον να μην είναι ιδιαίτερα θετικό, να είναι ένα τοξικό περιβάλλον ώστε να μην μπορούμε εκ των πραγμάτων να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι μαζί με την κατάθλιψη είναι τα δύο πιο σοβαρά ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι στην εποχή μας. Ωραία, πάμε στα γρήγορα να πούμε πώς αντιμετωπίζουμε τη μοναξιά, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά, Θέκλα μου, και θέλουμε τις συμβουλές σου και τη βοήθειά σου. Την επόμενη φορά να με καλείτε νωρίτερα. Είχαμε ένα θέμα με τον χρόνο σήμερα. Το κατάλαβα. Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι στην παγίδα, να περιμένουν τη μαγική λύση ενός έρωτα ή μιας κολλητής φιλίας που θα έρθει σαν ένα θαύμα στη ζωή τους για να τους γλιτώσει από τη μοναξιά. Δυστυχώς, δεν είναι στο χέρι μας πότε θα βιώσουμε τη λύση, τη δεσιμότητα και τη βαθιά εκκλησίδεση που έχει μια αληθινή αγάπη, μια αληθινή φιλία. Οπότε, καλύψτε να καλύψετε όλοι μας τα συναισθηματικά μας κενά. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται και περιμένουν πότε θα βρουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βρουν και να συνδεθούν μαζί τους και να νιώσουν καλά, σαν να καταδικάζουν τον εαυτό τους στο να είναι στενοχωρημένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα η συνδεθικότητα, είναι εξαιρετικό πράγμα μια καλή φιλία, αλλά δεν μπορούμε πάντα να τα έχουμε.
Οπότε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να επενδύουμε στην πιο βασική σχέση που έχουμε στη ζωή μας, που αυτή είναι και η σχέση μας με τον εαυτό μας. Φροντίζουμε τη σωματική και ψυχική μας υγεία, φροντίζουμε την ξεκούρασή μας, το να κάνουμε δραστηριότητες οι οποίες μας δίνουν χαρά, όπως η άθληση στη φύση, όπως το να ακολουθούμε κάποια ενδιαφέροντα τα οποία δίνουν ευχαρίστηση και τέρψη στο πνεύμα μας, το να διαβάζουμε, το να ασκούμαστε, το να τρώμε υγιεινά, επίσης είναι πράγματα τα οποία μας βοηθάνε στο να φτιάχνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και έτσι να μετατρέπουμε τη μοναξιά μας στη μοναχικότητα. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μόνοι, θέλω να δώσω αυτή τη συμβουλή. Είναι πολύ καλή ιδέα να προγραμματίζουμε τις μέρες μας και ιδιωτέρως τις μέρες του Σαββατοκύριακου το διακοπό. Όσοι εργαζόμαστε, έχουμε το πρόγραμμα της δουλειάς μας, το οποίο μας βάζει λίγο σε τάξη, να ξυπνήσουμε, να ενεργοποιηθούμε, να μαζέψουμε δυνάμεις για να προχωρήσουμε την μέρα μας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις διακοπές, πρέπει να προγραμματίζουμε τουλάχιστον μια δραστηριότητα τη μέρα, ώστε να έχουμε κάτι γύρω από το οποίο να προγραμματίζεται η μέρα μας και να μπαίνουμε σε μια ενεργητική, δυναμική διάθεση. Και έτσι θα κλείσουμε και σου χρωστάω 5 λεπτά την επόμενη φορά. Έξτρα. 10 μου χρωστάς, θα τα πούμε την επόμενη φορά. 10 την επόμενη φορά έξτρα. Αγαπημένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Γεια σας, Θέκλα.